Σιροϊκρουσμάτων εντοπίστηκε σε μονή με αποτέλεσμα 6 μοναχές να νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Παράλληλα, στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού νοσηλεύονται και 3 ιερείς. Όλοι τους χωρίς ιστορικό εμβολιασμό. Παρά τις συστάσεις του προκαθήμενου της Εκκλησίας τόσο για εμβολιασμό όσο και για τήρηση των μέτρων, εξακολουθούν να καταγράφονται τέτοιου είδους φαινόμενα. Το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε σε όλους είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των νοσηλευομένων είναι ανεμβολίαστα άτομα. Αν και νοσηλεύονται σε κοινοθάλαμο COVID, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΟΚΙΠΗ, η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται σοβαρή. Σε σοβαρές καταγγελίες προχώρησε ο κοινοτάρχης Πλατανιστάσας για αρχιμανδρίτη και διάκονο της Μητρόπολης Μόρφου. Όλα ξεκίνησαν, σύμφωνα με τον κοινοτάρχη, όταν επίτροπος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής υπέδειξε σε 2 γυναίκες να φορέσουν μάσκα κατά την είσοδό τους στην Εκκλησία, με τους εκπροσώπους της Μητρόπολης να προχωρούν μετά το πέρας της λειτουργίας σε συστάσεις στον ιερέα της κοινότητας, γιατί εφαρμόζονται τα μέτρα αυτοπροστασίας στο ναό. Είπαμε στον ιερέα, ο διάκονος, ο επίτροπος ο οποίος εμπήγε και είπε τον κερίο να φορήσουν μάσκα, πρέπει να τον διαγράψουν από επίτροπο. Ο πάτερ του είπε, γιατί να διαγράψε τον επίτροπο. Εγώ έδωσα οδηγίες να διαλύεται το πρωτόκολλο μπιστά από όλους εντός του ναού. Ώστε άμα είσαι εσύ που έδωσες τις οδηγίες, τότε εσύ πρέπει ή να σε μεταθέσουμε ή να σου μειώσουμε τον μισθό και απειλές εναντίον του πάτερ. Αυτό εφαρμόζουμε και ήρθαν οι ιερείς από τη Μητρόπολη Μόσχου να το σταματήσουν. Μάλιστα, σύμφωνα με τον κοινοτάρχη, ο αρχιμανδρίτης κατά την ομιλία του στην Εκκλησία δεν άφησε εκτός το θέμα του εμβολιασμού, προκαλώντας την οργή των πιστών. Ξεκίνησε να μιλάει για τους εμβολιασμούς, για την κατασκευή των εμβολίων που χρησιμοποιούνται δηλητήρια φυλιών, στην βρεφών, ότι τα εμβόλια δεν είναι ολοκληρωμένα, δεν πρέπει να τα χρησιμοποιούμε, αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος ξεκίνησε, έβγαινε από την εκκλησία, όταν ξεκίνησε το δεύτερο μέρος του κηρύγματος και έρχονται κοντά μου και μου έκαμε και παράπονο, εμείς ήρθαμε εδώ για να ακούσουμε λειτουργία και εδώ ακούμε ένα άλλο πράγμα. Πάντως, πληροφορίες θέλουν και άλλες κοινότητες της ενορίας να έχουν αντιμετωπίσει τέτοιου είδους συμπεριφορές από εκπροσώπους της Μητρόπολης.